Περικοπές ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης κάνουν πλέον οι καταναλωτές και στην Κρήτη για να ανταπεξέλθουν στο κύμα ακρίβειας που πλήττει το εισόδημά τους. Ναι, άμα δεν φτάνουν τα χρήματα, τι θα κάνει. Κάνει περικοπές από αλλού για να ψωνίζει να φάει. Από τον περασμένο Μάρτιο, η απώλεια της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών φτάνει το 9% για μεσαία εισοδήματα, ενώ για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 750 ευρώ ξεπερνά το 40%. Ο περιορισμός των αγορών όλων των ειδών είναι μονόδρομος. Κυρίως στο σούπερ μάρκετ. Κυρίως παντού. Κυρίως παντού. Στα είδη ένδυσης και υπόδυσης. Εκεί περισσότερο. Το πρόβλημα δεν είναι στο σούπερ μάρκετ. Είναι ο κόσμος δεν έχει χρήματα να κινηθεί. Και εδώ τουλάχιστον στη Λαϊκή έχει επιλογές πάρα πολλές. Βρίσκει και το φτηνό και το ακριβό. Πρώτα θύματα των περικοπών είναι οι δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά, όπως και για είδη ένδυσης και υπόδυσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο τζίρος στον συγκεκριμένο κλάδο υποχώρησε τον Σεπτέμβριο κατά 4,4%, με τη μείωση του όγκου πωλήσεων να είναι σε ετήσια βάση στο 7,2%. Βλέπω πολύ δύσκολα πράγματα, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, αλλά λείπει και το δεκάρικο στις γυναίκες. Δηλαδή σε εμάς ψωνίζουν μέχρι 10-15 ευρώ και αν ψωνίσουν, στα προϊόντα γης και θάλασσας για πρώτη φορά βλέπω να παίρνουν 2 μήλα, 2 μπανάνες, τέτοια πράγματα. Ρούχα και παπούτσια αγοράζετε όπως παλιά? Όχι, ευτυχώς έχουμε αγοράσει, έχουμε απόθεμα. Δεν πάω εκεί πέρα να αγοράσω, που θέλουν κάθε πέρα να αλλάξουν παπούτσι και ρούχο το ακριβότερο. Βάζω ό,τι έχω. Οι περικοπές όμως σε δαπάνες και οι εκπτώσεις σε ποιότητα παίρνουν και στα τρόφιμα. Οι καταναλωτές αγοράσουν λιγότερα προϊόντα, είτε πρόκειται για αλκοολούχα ποτά, όπου καταγράφεται μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 5,1%, είτε για γάλα και γιαούρτι, με τη μείωση του όγκου πωλήσεων στα γαλακτοκομικά να είναι στο 4,6%. Ενώ ακόμη μεγαλύτερη, 6,2%, είναι η μείωση του όγκου πωλήσεων σε απορρυπαντικά και καθαριστικά. Κατά 4,5% μειώθηκαν οι πωλήσεις στα είδη ατομικής υγιεινής. Πολλές περικοπές, γιατί όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ πια κοιτάμε εκεί που δεν κοιτάζαμε τις τιμές καθόλου, τώρα κοιτάζουμε, μετράμε και το λεπτό, όχι το ευρώ, και το λεπτό. Τι να παλέψουμε, δεν ξέρω πώς μπορεί να παλέψουμε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι ανεξέλεγκτη. Και τα μέτρα πιστεύω και τα επιδόματα και η πολιτική των επιδομάτων δεν ισχύει. Νομίζω είναι μια παροδία όλο αυτό. Είναι η πρώτη φορά για μια μεγάλη πλειοψηφία καταναλωτών που επιδίδονται στο κυνήγι των προσφορών, μη διστάζοντας να πηγαίνουν σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τις πιο συμφέρουσες εκπτώσεις. Παίρνω όποια είναι προσφορά. Κι ας έχω άλλο, θα το πάρω για να το έχω. Τις προσφορές κυνηγάμε και το καλάθι τώρα που έχει βάλει και κάτι πράγματα, αν βρούμε, θα παίρνουμε. Τι άλλες περικοπές έχετε κάνει? Τα πάντα. Έτσι που καταντήσαμε και το ψωμί θα μας πάρουν. Σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης που διενεργεί το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το 55% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα προβεί σε λιγότερες δαπάνες στο προσεχές διάστημα για μείζονες αγορές. Εν ώψη των Χριστουγέννων μάλιστα και των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων, ελάχιστοι είναι οι καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν όπως σε παλιότερες εποχές για να ζήσουν κάτι από τη μαγεία των ημερών.